θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Καινή Διαθήκη. Είμαστε Κορινθίους Β του Αποστόλου Παύλου, σελίδα 1023, εδάφιο 5, έψιλον, κεφάλαιο 5, έψιλον και εδάφιο 20. Σελίδα λοιπόν 1023, έψιλον κεφάλαιο, 5 κεφάλαιο και 20 εδάφιο. Υπέρ του Χριστού λοιπόν είμαι θα πρέσβης, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός διημών, δεόμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού διαλάγετε προς τον Θεό. Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν, έκαμεν υπέρ ημών αμαρτίαν, για να γίνομεν ημείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Όντες δε συνεργεί αυτού, παρακαλούμεν εν ταυτό να μην δεχτείτε τη χάρη του Θεού ματέως, διότι λέγει εν καιρό δεκτό επίκουσά σου και εν ημέρα σωτηρίας σε βοήθησα. Ιδού τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού τώρα ημέρα σωτηρίας. Μη δίδοντες μηδέν πρόσκομα κατουδέν, δια να μην προσαφθεί μόμος εις την διακονίαν. Αλλά εν παντί, συνιστώντες σε αυτούς ως υπηρέτε Θεού, εν υπομονή πολύ, εν θλίψεσιν, εν ανάγκες, εν στενοχωρίες, εν ραβδισμής, εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπης, εν αγρυπνίες, εν νηστείες, εν καθαρότητη, εν γνώση, εν μακροθυμία, εν Χριστότητη, εν πνεύματι Αγίω, εν αγάπη εν υποκρίτω, εν λόγω αληθείας, εν δυνάμει Θεού, δια των όπλων της δικαιοσύνης των δεξιών και αριστερών, δια δόξης και ατιμίας, δια δυσφημίας και εφημίας, ως πλάνη όμως αληθής, ως αγνοούμενοι αλλά καλώς γνωριζόμενοι, ως αποθνίσκοντες αλλά ειδουζόμεν, ως παιδευόμενοι αλλά μη θανατούμενοι, ως λυπούμενοι πάντοτε όμως χαίροντες, ως πτωχοί πολλούς όμως πλουτίζοντες, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Το στόμα ημών νύχθη προς εσάς Κορίνθιοι, η καρδία ημών επλατύνθη. Δεν έχετε στενοχωρίαν εν ημίν, αλλά έχετε στενοχωρίαν εν της πλάχνης ημών. Την αυτήν λοιπόν αντιμιστίαν αποδίδοντες ως προς τέκνα λαλό πλατύνθητε και εσείς. Μη όμως ζυγείτε με τους απίστους, διότι τι να μετοχήν έχει η δικαιοσύνη με την ανομίαν, τι να δε κοινωνίαν το φως προς το σκότος, τι να δε συμφωνίαν ο Χριστός με τον Βελίαλ, ή τι να μερίδα ο πιστός με τον άπιστον, τι να δε συμβίβασιν ο ναός του Θεού με τα είδωλα, διότι σεις είστε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός ότι θέλω κατοικεί εν αυτής και περιπατεί και θέλω είστε Θεός αυτόν, και αυτοί θέλουσιν είστε λαός μου. Δια τούτο εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αποχωρίστητε, λέγει Κύριος, και μη εγγύσετε ένα κάθαρτον, και εγώ θέλω σας δεχθεί, και θέλω είστε πατήρ σας, και εσείς θέλετε είστε ιοί μου και θυγατέρες μου, λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ. Αμήν. Από το Θεό λοιπόν προέρχονται τα πάντα στη ζωή μας, στην ανθρωπότητα, αλλά και στην Εκκλησία του Χριστού. Από τον Θεό ο οποίος βρέχει σε δικαίους και αδίκους. Από τον Θεό εκείνον που είναι αγάπη. Και από τον Θεό εκείνον που είναι φως. Και σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει ουδεμία. Από τον Θεό δημιουργήθηκε ο ουρανός και η γη. Από τον Θεό δημιουργήθηκε εν αρχή παν ορατών και αόρατων. Και από το Θεό εξελίχθηκε το μυστήριον το αποαισθησιοποιημένο της σωτηρίας του ανθρώπου, του ανθρώπου εκείνου τον οποίον δικαίως εχμαλώτησε ο διάβολος για τις παραβάσεις του και τις ανομίες του. Από το Θεό λοιπόν προέρχεται και διά του Ιησού Χριστού η συμφιλίωση του Θεού προς τον αμαρτωλόν άνθρωπο, προς τον άνθρωπο τον πλανημένο, αλλά και τον άνθρωπο ο οποίος τελικά έγινε εχθρός του Θεού. Από το Θεό προέρχονται τα πάντα, γι' αυτό και ομολογεί ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος συμφιλίωσε εμάς όλους, που πρώτα εχθροί του Θεού, μακριά από το Θεό,
Ο Θεός λοιπόν μας συμφιλίωσε όλους μαζί Του, δι' αυτού τον οποίον απέστειλε τον Ιησού Χριστόν και απεκάλυψε στους ανθρώπους το μέγα μυστήριο του Θεού Πατρός και του Ιησού Χριστού, εν το οποίο είναι και κρυμμένοι πάντες στη θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Αλλά από το Θεό είναι επίσης ότι δια του Ιησού Χριστού, εδώ και αυτήν τη διακονία στην Εκκλησία του Χριστού, στα παιδιά του Θεού, στο λαό του Θεού που δέχθηκαν τον Χριστό και έγιναν τέκνα Του, έλαβαν την εξουσία από το Θεό να είναι παιδιά Του, από το Θεό είναι που εδόθη αυτή η διακονία, η διακονία της συμφιλίωσης, της διαλλαγής των λοιπόν ανθρώπων με το Θεό, ώστε, καθώς είναι γεγραμμένο, ότι όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων και εγώ θα ομολογήσω Αυτόν, λέει ο Χριστός, ενώπιον του Πατρός μου και των Αγίων Αυτών Αγγέλων, μέσα από την ομολογία μας, μέσα από το έργο που ο Θεός έχει προσδιορίσει συγκεκριμένα για τον κάθε έναν άνθρωπο ξεχωριστά, να έρχεται η συμφιλίωση των αμαρτωλών ανθρώπων, των απομακρυσμένων ανθρώπων, των εχθρών ανθρώπων προς το Θεό, να έρχεται η συμφιλίωση αυτών των ανθρώπων με το Θεό. Ο Θεός λοιπόν μας έδωσε αυτή τη διακονία, αυτή την υπηρεσία, αυτή την εξουσία, διά του Ιησού Χριστού, να συμφιλιώνουμε τους ανθρώπους με το Θεό. Και έτσι λοιπόν, υπέρ του Χριστού είμεθα πρέσβης. Δηλαδή, είμαστε πρέσβης της Βασιλείας των Ουρανών, της Βασιλείας του Θεού, είμαστε πρέσβης υπέρ του Χριστού που είναι ο Κύριός μας, ο Θεός μας και ο Βασιλιάς μας, προς όλους τους ανθρώπους, ώστε να προσευχόμεθα υπέρ του Χριστού. Έχουμε εξουσία να προσευχόμεθα, και ο Απόστολος Παύλος λέει προσευχόμεθα, γνωρίζοντας την εξουσία που έχει, υπέρ του Χριστού, για να διαλλαγούν όλοι οι άνθρωποι, αυτούς που ο Θεός φέρνει κοντά μας, έχει θέσει κοντά μας, να συμφιλιωθούν με το Θεό. Όντες λοιπόν, καθώς λοιπόν είμαστε συνεργοί του Θεού διά του Ιησού Χριστού, παρακαλούμε το Θεό καταρχάς και τους αδελφούς στη συνέχεια, τους ανθρώπους στη συνέχεια, να μην δεχθούν, καθώς δέχτηκαν με τη διακονία του Χριστού, με τη διακονία της Εκκλησίας του Χριστού, με τη διακονία των παιδιών του Θεού, διά του Ιησού Χριστού, τη συμφιλίωσή τους με το Θεό, δηλαδή τη χάρη του Θεού, γιατί κατά χάριν είμεθα σε σωσμένοι, όχι εκ των έργων μας, αλλά δια της πίστεως, να μην δεχθούν, παρακαλούμε, λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, να μην δεχθείτε, γιατί είναι δυνατό να συμβεί και αυτό, τη χάρη του Θεού ματέως. Δεχθήκαμε τη χάρη του Θεού, αλλά μην είναι εις ματήν, μην χάσουμε δηλαδή αυτά που ο Θεός κατά χάριν μας χάρισε, κατά χάριν μας υποσχέθηκε, κατά χάριν μας πρόσφερε. Το γεγονός δηλαδή πρώτο είναι το όνομά μας γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, ότι αναγεννηθήκαμε, μας αναγέννησε ο Θεός δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, εις ελπίδαν ζώσα, να μην δεχόμαστε, απολαμβάνουμε τη χάρη τώρα, αλλά εν τέλει ματέως, εάν δεν υπομείνουμε ως τέλους, καθώς είναι γεγραμμένο ο υπομείνεσαι ως τέλους θέλει σωθεί, εάν δηλαδή δεν συνεχίζουμε, τι σημαίνει να υπομείνουμε ως τέλους, εάν δεν συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε τον αγώνα τον καλό που ο Θεός μας εμπιστεύθηκε για τη σωτηρία της ψυχής μας, για τη σωτηρία της οικογένειάς μας, για τη σωτηρία των άλλων ανθρώπων, δεχθέντες τη χάρη του Θεού, την υπηρεσία προς συμφιλίωση των ανθρώπων που είναι δίπλα μας με το Θεό εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, να μην λοιπόν δεχθούμε τη χάρη του Θεού ματέως, γιατί είναι γεγραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναρρεθεί, ότι εν καιρό δεκτό, τον καιρό της χάρης του Θεού σε άκουσα,
Γιατί υπάρχει καιρός χάρης που ακούει ο Θεός. Εν γέννη, που είναι η οικονομία της χάριτος, από την πεντηκοστή ημέρα μετά την Ανάσταση του Χριστού μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, αυτή είναι η περίοδος της χάριτος, όπου ο Θεός ακούει κάθε έναν άνθρωπο που θα επικαλεστεί το όνομα του Ιησού Χριστού και τον σώζει, τον αναγεννάει. Αλλά υπάρχει όμως και περίοδος χάριτος, όχι μόνο εν γέννη της ανθρωπότητος, αλλά και προσωπική. Ο Θεός λοιπόν σε κάθε έναν άνθρωπο έχει δώσει μια ηλικία, 70, 70, 80, όπου υπάρχει και αυτή την περίοδο εγκεχημένη χάρη του Θεού στους ανθρώπους και έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν, να μιλήσουν, να επικαλεστούν το όνομα του Χριστού και να τους ακούσει ο Θεός. Εν καιρό λοιπόν δεκτό σε άκουσα και εν ημέρα σωτηρία σε βοήθησα. Μέσα λοιπόν στην περίοδο της χάριτος, της χάρης, για όλη την ανθρωπότητα, για όλους τους ανθρώπους και για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, που απολαμβάνουμε, υπάρχει και η μέρα της σωτηρίας, όπου ο άνθρωπος όταν επικαλείται το όνομα του Χριστού σώζεται. Σώζεται από τι, από όλα. Γιατί Ιησούς σημαίνει σωτήρ και είναι απεσταλμένος από το Θεό στη ζωή του κάθε ανθρώπου, στην προσωπική μας ζωή, να μας σώζει. Και μας έδωσε μάλιστα και τα λόγια του, τα ζώπια, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ο Θεός, που είναι η δύναμη του Θεού προς σωτηρία σε αυτούς όμως που πιστεύουν. Άρα λοιπόν ζούμε στην περίοδο της χάριτος, έχει έλθει και μας έχει αποκαλυφθεί στη ζωή μας η χάρις του Θεού και έχουμε την ευκαιρία να επικαλούμε θα πάντοτε το όνομα του Ιησού Χριστού και να σωζόμεθα από όλα. Από κάθε τι μέσα από το οποίο κινδυνεύει η ψυχή μας, κινδυνεύει η οικογένειά μας, κινδυνεύει η εκκλησία, τα αδέλφια μας, αρκεί να το πιστεύουμε αυτό. Αρκεί να ενεργούμε με πίστη. Και η πίστη, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι κάτι το πολύπλοκο, αλλά η πίστη είναι κάτι το πολύ απλό. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει, φοβούμαι, καθώς εγώ σας αραβώνιασα με έναν άντρα για να σας παραστήσω παρθέναν αγνή εις τον Χριστόν, φοβούμαι μήπως ο Όφης, όπως εξυπάτησε την Εύα δια της πανουργίας αυτού και διεφθάρει ούτως ο νου σας και διαφθαρεί ούτως ο νου σας όπως της Εύας, εκπεσών από της απλότητας της εις τον Χριστόν Ιησούν. Αυτό φοβάται ο Απόστολος Παύλος, αυτό φοβάται ο Χριστός. Θέλω να σας θυμίσω σαν παράδειγμα αυτό που λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τίτο. Άνθρωπο αιρετικό μεταμίας και δευτέρας νουθεσίας παρετού, διότι διεφθάρει ότι ούτως. Δεν έχει ελπίδα σωτηρίας πια. Διεφθάρει ότι ούτως. Όν αυτοκατάκριτος έχασε την αιώνια ζωή. Σε αυτόν δηλαδή που καλά ξεκίνησε, η χάρις του Θεού απεδείχθη ματέα. Δεν την εκμεταλλεύτηκε, δεν την απόλαυσε. Αυτό φοβάται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος. Μήπως με την πανουργία του ο διάβολος μας εξαπατήσει, διαφθαρεί ο νους μας, καθώς θα εκπέσουμε, θα φύγουμε, θα αποβάλουμε την απλότητα του Χριστού. Η πίστη λοιπόν είναι απλότης, αδελφοί. Δεν είναι κάτι το πολύπλοκο. Είναι πολύ απλό και πολύ συγκεκριμένο και πολύ αποτελεσματικό. Γι' αυτό όταν οι μαθητές πλησίασαν τον Χριστό και του είπαν αύξησον, πρόσθεσε εις εμάς πίστη, ο Κύριος δεν τους είπε στο αίτημά τους προσθέτω, αλλά τους είπε αν είχατε τόσο λίγο πίστη, τόσο απλή πίστη, σαν ένα κόκκο συνάπεως, τόσο λίγο, τόσο απλό, θα λέγατε στο βουνό να πέσει στη θάλασσα και θα έπεφτε. Πίστης λοιπόν είναι κάτι που είναι απόλυτα συνδεδεμένο με την απλότητα.
Όχι με φιλοσοφίες, με σκέψεις, με πολυπλοκότητες, με διαλογισμούς, με αγωνίες, με αγώνες. Κάτι το πολύ απλό. Όπως πίνω αυτό το ποτήρι, δεν φοβάμαι, γιατί ο φόβος των ανθρώπων έχει κόλαση, ότι μου έχει ρίξει κάποιος δηλητήριο. Πιστεύω ότι είναι καθαρό. Αφού μου το βάλανε εδώ, πιστεύω ότι είναι καθαρό. Και το απολαμβάνω. Και δροσίζομαι και ξεδιψάω. Μπαίνω στο ασανσέρ, πατάω το κουμπί και φτάνω στον 20ο όροφο χωρίς να φοβάμαι. Γιατί πιστεύω ότι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά εκεί. Όταν δεν πιστεύεις όμως, τρέμεις, φοβάσαι. Όταν είχα πάει στην Ουκρανία, είχαν πολύ ψηλά κτίρια, πολύ παλιά, και τα ασανσέρ ήταν πάρα πολύ παλιά. Πού να μπω στο ασανσέρ εγώ? Λέω, ή θα μείνω, ή δεν θα φτάσω, ή θα πέσω. Φόβος, πού να μπω? Δεν είχα πίστη. Όταν όμως είδα τους άλλους μπαίνανε και ανεβαίνανε και κατεβαίνανε, παρόλο που τρίζε, που κούναγε, μπήκα, να η καρδιά μου, τούκου-τούκου χτύπαγε. Αλλά έφτασα πάνω. Και εκεί κατάλαβα, αδερφοί αγαπητοί, τι σημαίνει να χάσεις την πίστη σου. Αλλά ποια πίστη, την απλή. Κάποιος μας είπε, κάποτε μου είπε κάποιος, ότι υπάρχει μια εκκλησία που έχει μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού εκεί. Τον μπα. Δεν έχει παπάδες, δεν έχει καντήλια, δεν έχει εικόνες. Όχι, λέει, δεν έχει. Έλα, τσό η εκκλησία είναι αυτή. Λέει, έλα και δες. Και με πήρε η γυναίκα μου και με πήγε. Όταν μπήκα μέσα, λέω, αυτή είναι όλη η αιρετική. Πάμε να φύγουμε. Όταν άκουσα όμως, άκουσα ότι διαβάζανε μέσα από το Λόγο του Θεού. Να, για να πάρω κι εγώ, λέω, μια γραφή, να ακούσω τι λένε. Γιατί ή απατεώνες είναι, γιατί αυτή δεν είναι εκκλησία, ή ψεύτες είναι, ή πλανημένοι είναι. Αλλά μένα δεν μπορούν να με κοροϊδέψουν. Και πήρα κι εγώ το Ευαγγέλιο. Κοίταξα να δω αν μοιάζει με το δικό μου της μάνας μου. Έχει η μάνα μου ένα Ευαγγέλιο. Το είχα, λέω, ίδιο ήταν. Είχε και η μάνα μου και για του Βάμβα. Ήταν ακριβώς το ίδιο, καμία διαφορά. Πήρα λοιπόν, πήγα εκεί, διάβαζε ο αδερφός, κοίταγα κι εγώ, διάβαζε ο αδερφός, άκουγα. Ρε, μέσα από το Λόγο του Θεού τα λένε. Αλλά ο Λόγος του Θεού έχει δύναμη. Και ο Λόγος του Θεού έμπαινε μέσα μου. Και χωρίς να το καταλάβω, να γεννήθηκα. Αυτό κάνει ο Θεός. Κατά το πολύ έλεος αυτού, μας αναγέννησε, εις ελπίδα ζώσα. Και πώς το κατάλαβα να γεννήθηκα? Δεν ήξερα την αναγέννηση. Άλλαξε η ζωή μου. Έγινα χαρούμενος, ειρηνικός. Δεν είχα πια κακίες. Μου κόψε το τσιγάρο. Δεν κοβόταν το τσιγάρο. Δεν ήθελα την αμαρτία. Θυμάμαι μια φορά, ήμουνα στην εκκλησία και ακούω μια προφητεία. Γιατί αναρωτιόμουν και έλεγα, εγώ να πάρω σώμα και αίμα Χριστού, να πάρω κοινωνία, μπάλεω. Να πάρω, να μην πάρω, να πάρω, να μην πάρω. Και εκεί που σκεφτόμουν, ακούω μια προφητεία, Γιώργο, να πάρεις κοινωνία σήμερα. Αμάν, λέω, κάτι γίνεται εδώ. Λες, λέω, να έχω αναγεννηθεί. Σε έχω αναγεννήσει. Α, και με πιάνουν κάτι κλάματα. Κλάμα. Δεν έχω ξανακλάψει τη ζωή μου έτσι. Πολλή ώρα. Όταν σηκώθηκα, κοιτάω κάτω, λίμνη είχαν γίνει τα δάκρυα στο κάθισμα. Πήρα κοινωνία. Αναγεννήθηκα, είπα. Μα αναγέννησε ο Χριστός. Και πράγματι έτσι έγινε. Έτσι είχε γίνει. Τώρα όμως ήρθε η χάρη του Θεού. Τώρα μην είμαι ατέα. Τώρα πρέπει να μείνουμε. Να υπομείνουμε ως τέλους. Αγωνιζόμενοι τον αγώνα τον καλό. Περπατώντας το δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμάσει στον καθέναν, και σε μένα και σε σένα. Ακριβώς. Μη ως άσοφη, αλλά ως σοφή. Και πώς θα περπατήσω έναν δρόμο που δεν τον ξέρω και τον έχει ετοιμάσει ο Θεός? Όλοι οι άνθρωποι του Θεού, οι Άγιοι, έλεγαν, Κύριε, δίδαξον μας την οδόν την οποία πρέπει να περπατάμε. Πρέπει λοιπόν να μείνω στο δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμάσει. Μη με πάει η καρδιά μου σε άλλους δρόμους, μη με πάει η λογική μου και διαφθαρεί ο νους μου σε άλλους δρόμους, αλλά με την απλότητα στην πίστη
στο Ευαγγέλιο του Χριστού να περπατάω ακριβώς στο θέλημα του Θεού. Και τέλος, να διατηρήσω την πίστη μου. Μη λιγοστέψει, μη τη χάσω, μη να αδυνατήσω. Με αυτή λοιπόν την απλή πίστη, ο Θεός και θα μας αναγεννήσει και μας υπόσχεται ότι αφού αναγεννήθηκες και αφού έπραξες το θέλημα του Θεού και βαφτίστηκες εν ύδατις άφεση αμαρτιών. Δεν υπάρχει άφεση αμαρτιών αν δεν βαφτιστείς εν ύδατι. Δεν φεύγει το σώμα αυτό της αμαρτίας, των αμαρτιών της σαρκός μας. Δεν θάβεται ο παλιός άνθρωπος. Και αφού δεν υπάρχει ταφή, δεν μπορεί να υπάρχει και αναστημένη ζωή. Όταν πράξεις λοιπόν και πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού βαφτιζόμενος στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στις άφεση αμαρτιών, τότε σου δίνει και εξουσία ο Θεός να ζητήσεις να σε βαφτίσει και εν πνεύματι Αγίου και πυρή. 4 χρόνια ζήταγα, αλλά ο Κύριος πιστός. Στον 4ο χρόνο με βάφτισε και με πνεύμα Άγιο. Αλλά δεν σημαίνει ότι τέλειωσε η δουλειά, τέλειωσε η ζωή. Αυτό σημαίνει άρχισε, τώρα αρχίζουμε. Και κάθε μέρα κάνουμε μια καινούργια αρχή, μια καινούργια συνθήκη με το Θεό. Και απολαμβάνουμε τις υποσχέσεις του Θεού που μας λέει, εφόσον συγχωρέθηκαν και αφέθηκαν, αφαιρέθηκαν οι αμαρτίες σου, εγώ ο Θεός, πρώτον θα σε συνετίζω. Θα σου δίνω σοφία και σύνεση, να γνωρίζεις το θέλημά μου, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Δεύτερον, εγώ ο Θεός θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς. Δεν σε διδάσκουν άνθρωποι, δεν έχουμε ανθρώπους που μας διδάσκουμε, γιατί ο μόνος διδάσκαλος στην Εκκλησία είναι ο Χριστός. Ο μόνος καθηγητής στην Εκκλησία είναι ο Χριστός. Εγώ θα σε συμβουλεύω. Έτσι στη ζωή μας θέλουμε καλές συμβουλές. Και καλές συμβουλές δεν μπορούν να δώσουν οι άνθρωποι, γιατί έχουν πεπερασμένη, περιορισμένη γνώση και όχι την τέλεια αγάπη που εξοδιώκει τον φόβο. Είμαστε αδύναμοι. Είμαστε ουδιδανοί, ασήμαντοι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να συμβουλεύουμε. Ο Θεός θα μας συμβουλεύει. Μπορούμε όμως να προσευχόμαστε ο Θεός να μας συμβουλεύει για την υπόσχεσή Του. Και τέλος, ο οφθαλμός μου, η οφθαλμή μου, λέει ο Θεός, θα είναι πάνω σας. Θα μας προστατεύει. Θα είναι υπερασπιστής μας. Πατέρας ο ουράνιος. Θα μας συνετίζει, θα μας διδάσκει την οδό την οποία πρέπει να περπατάμε, θα μας συμβουλεύει και θα μας προστατεύει. Τι είναι η ζωή του χριστιανού που απολαμβάνει τη χάρη του Θεού, όχι ματέως, αλλά την απολαμβάνει εις δόξαν Θεού Πατρός. Γι' αυτό και παρακαλούμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, το Θεό και σας όμως, να μην δεχθείτε τη χάρη του Θεού ματέως, περπατώντας όπως εσείς θέλετε, κάνοντας ό,τι εσείς θέλετε, ό,τι σας αρέσει, ό,τι θέλετε, ό,τι σκέφτεστε, αλλά θα ζείτε και θα απολαμβάνετε τη χάρη του Θεού όταν περπατάτε όχι έτσι πως σας αρέσει, αλλά έτσι πως αρέσει το Θεό. Όχι έτσι πως εσείς θέλετε, αλλά έτσι πως θέλει ο Θεός. Και όχι έτσι πως εσείς σκέπτεστε και υπολογίζετε, αλλά έτσι όπως υπολογίζει και σας διδάσκει ο Θεός. Τότε η χάρη του Θεού δεν θα είναι ματέα στη ζωή σας, αλλά θα είναι αποτελεσματική. Θα σας ακούει ο Θεός τον καιρό της χάριτος και θα σας βοηθάει την ημέρα που χρειάζεστε βοήθεια και σωτηρία. Γιατί τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα είναι ο καιρός της χάριτος και τώρα ο Ιησούς Χριστός σώζει καθέναν που επικαλείται το όνομά Του. Γι' αυτό μη δίδετε μηδέν πρόσκομα εις ουδέν. Κανένα πρόσκομα σε τίποτα. Έτσι ζούσε ο Απόστολος Παύλος. Φρόντιζε να μην σκανδαλίζει, να μην βάζει πρόσκομα στους αδελφούς του,
να μην βάζει πρόβλημα και εμπόδιο στο να προχωρήσουν, αλλά φρόντιζε να διευκολύνει και τον εαυτό του ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων στο θέλημα του Θεού, αλλά και τους άλλους αδελφούς του ενώπιον Θεού, ανθρώπων και του εαυτού του προς το θέλημα του Θεού. Μη δίδοντες λοιπόν κανένα πρόσκομα σε κανένα γεγονός, γιατί δεν ήθελε να προσαφθεί κατηγόρια μόμος στην υπηρεσία που ο Θεός του εμπιστεύθηκε. Ποια ήταν η υπηρεσία? Της διαλλαγής, της συμφιλίωσης των ανθρώπων με το Θεό. Γι' αυτό και τον εαυτό μας τον συνιστούμε σαν υπηρέτη Θεού. Μάλιστα μας βεβαιώνει ότι εμείς δεν κηρύττουμε μέσα στην Εκκλησία τους εαυτούς μας, αλλά τον Χριστόν Ιησούν Κύριον μέσα στην Εκκλησία. Δεν είμαστε εμείς Κύριοι, δεν είμαστε ηγεμόνες, ηγέτες, άρχοντες μέσα στην Εκκλησία όπως την Παλαιά Διαθήκη. Τον εαυτό μας κηρύττουμε δούλους. Μας έχει βάλει δούλους ο Θεός να υπηρετούμε τους αδελφούς μας, καθώς μας έδωσε εντολή να αγαπάμε τους αδελφούς μας όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Και η αγάπη υπηρετεί. Η αγάπη δεν κατακυριεύει, δεν εξουσιάζει, δεν υπάρχει ιεραρχία εξουσία στην Εκκλησία. Υπάρχει ιεραρχία σεβασμού. Τους προεστώτες σας να πείθεστε, να υπακούετε, γιατί θα δώσουν λόγο για σας. Η ιεραρχία σεβασμού υπάρχει. Η ιεραρχία εξουσίας δεν υπάρχει. Δεν δίνει διαταγές κανένας άλλος παρά μόνο ο Χριστός. Κανένας άλλος δεν δίνει. Και αν υπάρχουν κάποιοι τους οποίους έχει εκλέξει ο Θεός να μας υπηρετούνε, αυτό είναι δόξα Θεού. Δεν είναι δόξα ανθρώπινη. Ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν μπορώ να καυχόμαι παρά μόνο στις θλίψεις μου και στις δοκιμασίες μου και στις αποτυχίες μου και στην αδυναμία μου. Μη γέντο να καυχηθώ γιατί κηρύττω. Ουέησε με. Υποχρέωσής μου και ανάγκη μου, γιατί είμαι δούλος. Αλλά αν και καυχόμαι γιατί κάνω το Ευαγγέλιο αδάπανο. Δεν πληρώνομαι και κανείς μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν πρέπει να πληρώνεται. Εάν θέλει να δουλώνει τον εαυτό του εις πάντας, για να κερδίζει πολλούς εις δόξαν Θεού Πατρός. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχουν δέκατα. Τα είναι εφευρέσεις ανθρώπων και δεν είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν μας υποχρεώνει στην Καινή Διαθήκη, όπως στην Παλαιά Διαθήκη υποχρέωνε ο νόμος του Μωυσή να δίνουν 10% των υπαρχόντων τους, των εισοδημάτων τους, για να τρέφονται και να ζούνε οι Λεβίτες που δεν τους είχε δώσει κληρονομιά ο Θεός. Στην Εκκλησία του Χριστού όλοι προσφέρουμε από αυτά που ο Θεός μας χαρίζει. Στην Εκκλησία του Χριστού δεν πρέπει να υπάρχει ενδεείς ουδεείς. Και ο Θεός έρχεται και μας λέει, ό,τι αν προαιρείται η καρδιά σου, ό,τι θέλεις. Πρώτον και δεύτερον, ό,τι μπορείς, ό,τι ανευπορείσαι. Χρηματικές απολαβές και χρηματικοί διακανονισμοί και συμφέροντα μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν. Οι προσφορές είναι για τα αδέλφια μας και για το έργο του Θεού. Για τα αδέλφια μας που έχουν ανάγκη. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, εν παντή συνιστούμε τους εαυτούς μας σαν υπηρέτες Θεού. Ο Απόστολος Παύλος είναι υπηρέτης Θεού, υπηρέτης του Ευαγγελίου και υπηρέτης της Εκκλησίας. Και το έργο του, όπως ο ίδιος ομολογεί, είναι να παρηγορώ, να ενισχύω και να στηρίζω. Να παρηγορώ τους
απελπισμένους, να ενισχύω τους αδυνατισμένους και να στηρίζω αυτούς που έχουν πέσει. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτή είναι η υπηρεσία μου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό δεν γίνεται, αδερφοί αγαπητοί, με παλαμάκια, ούτε με χαρούλες. Αυτό γίνεται μέσα με υπομονή πολύ, γιατί ο άνθρωπος του Θεού ξέρει και υπομένει. Όπως είπαμε, ο υπομείνας έως τέλους θέλει σωθεί. Υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Πρέπει να υποφέρεις τον αδελφό σου τον ανυπόφορο. Γιατί αν είναι καλός δεν χρειάζεται να τον υποφέρεις. Αλλά αν είναι πεσμένος, αλλά είναι θλιμμένος, αν είναι ταλαιπωρημένος, πρέπει να τον υπομένεις και να τον υποφέρεις. Αλλά να υποφέρεις και τη ζωή σου και στη ζωή σου ό,τι επιτρέπει ο Θεός. Γιατί ό,τι επιτρέπει ο Θεός στα παιδιά του Θεού δεν είναι έξω από το θέλημα του Θεού κατά τύχη, αλλά είναι μέσα στο υπέροχο σχέδιο, ευλογημένο σχέδιο του Θεού για τον καθέναν από εμάς. Το δικό του σχέδιο. Καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός. Μη φοβόμαστε. Καλά σχέδια έχει ο Θεός και για σένα και για μένα, αλλά και για τον άλλον. Ναι. Καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός. Δοκιμάζει όμως ο Θεός την καρδιά μας. Με κάποιον αδελφό που έπεσε, με κάποιον αδελφό που ταλαιπωρείται, με κάποιον αδελφό που ασθενεί, με κάποιον αδελφό που υπερηφανεύεται, με κάποιον αδελφό ατάκτος περιπατούντα, δοκιμάζει ο Θεός την καρδιά μας. Θα είμαστε σε κάθε περίσταση και περίπτωση περιπατούντες ακριβώς μίος άσοφοι αλλά σοφοί, για να ανταποδώσει ο Θεός εισέκαστον κατά το έργον αυτού. Έχουμε λοιπόν ένα έργο το οποίο, και από το οποίο ο Θεός προσμετρά, το οποίο ο Θεός προσμετρά και από το οποίο ο Θεός προσδιορίζει τη μισθαποδοσία μας. Έργο πίστεως, γιατί η πίστη μας χωρίς έργα είναι νεκρά. Έργο αγάπης, έργο ελπίδος, έργο σωτηρίας, έργο υπομονής, έργο Θεού. Ένα έργο προσδιορισμένο απολύτως και λεπτομερώς για τον κάθε έναν από εμάς που είμαστε σήμερα εδώ, χάριν του Χριστού. Δεν ήρθαμε μόνοι μας, ο Χριστός μας έφερε. Για τον κάθε έναν από εμάς, ένα έργο στο οποίο πρέπει να περπατάμε και με τη σοφία που θα μας δίνει ο Θεός και με τη διδασκαλία για την οδό την οποία πρέπει να περπατάμε που θα μας δίνει ο Χριστός και με τη συμβουλή του Χριστού, άρα εξητούμε. Γιατί ο Θεός πρέπει να ξέρουμε, όσοι προσερχόμαστε προς Αυτόν όπως εμείς σήμερα, είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν. Να εξητούμε σύνεση και σοφία από το Θεό που δίνει πλουσίως και δεν ονειδίζει. Να εξητούμε διδασκαλία από το Χριστό, από το Χριστό, να μας διδάσκει την οδό την οποία πρέπει να περιπατούμε. Να ζητούμε συμβουλή από το Χριστό, να μας συμβουλεύει πάντοτε στα διλήμματά μας, αλλά και προστασία, φροντίδα από το Χριστό, ο οποίος έχει αναλάβει την υποχρέωση και της φύλαξής μας και της διατήρησής μας, διότι δι' αυτού διατηρούμεθα, δια της πίστεως εις ελπίδα ζώσα. Δια της πίστεως η σωτηρία αιώνια. Άρα λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πρέπει όλοι μας αυτή τη στιγμή, μια φορά ακόμη, να πάρουμε μια απόφαση και να πούμε ότι είμαστε υπηρέτες. Ο Θεός με κάλεσε για να είμαι υπηρέτης. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, γιατί λέει η Γραφή, και έτη εν τες ημέρες εκείνες, επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, θέλω εκχέ από το πνεύματός μου και θέλω συμπροφητεύσει. Δούλους μου και δούλες μου. Εκχέει ο Θεός από το πνεύματός του επί πάσαν σάρκα. Η Εκκλησία του Χριστού λοιπόν αποτελείται από δούλους και από δούλες. Και αποτελείται από δούλους και από δούλες γιατί, για να υπηρετούν με αγάπη που ο Θεός γεμίζει την καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου,
τους αδελφούς του. Συνιστώντες λοιπόν εαυτούς υπηρέτες, και επαναλαμβάνω και εμείς, πρέπει να πάρουμε μια φορά ακόμη απόφαση, να ανανεώσουμε αν θέλετε την απόφασή μας, ότι θέλω να είμαι υπηρέτης, να υπηρετώ το Θεό, το Λόγο Του και τα αδέλφια μου. Πράγμα το οποίο είναι άκρος ευάρεστο εις τον Θεό. Γι' αυτό πρέπει να σπουδάζουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, να φιλοτιμούμεθα, να είμεθα ευάρεστοι εις τον Θεό, γιατί όλοι πρέπει να σταθούμε κάποια στιγμή μπροστά στο βήμα του Χριστού, για να ανταμυφθεί, είσαι σωσμένοι, να ανταμυφθεί έκαστος κατά το έργο το οποίο έπραξε, είτε καλών είτε κακών, δια του σώματος αυτού. Σήμερα λοιπόν, μια φορά ακόμη, ανανεώνουμε, υπέρνουμε την απόφαση να είμαστε υπηρέτες. Αμήν, αδελφοί. Υπηρέτες. Ξέρεις τα πει υπηρέτες. Για μην πούμε δούλους. Ο Λόγος του Θεού μας λέει απλώς υπηρέτες. Στην υπηρεσία του Θεού για το θέλημά Του, του Ευαγγελίου για την εξάπλωσή Του και του αδελφού μας για βοήθεια. Για να στηρίζουμε, να παρηγορούμε και να ενισχύουμε. Αλλά οι υπηρέτες έχουν χαρακτηριστικά και έχουν και συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν, αλλιώς δεν είναι υπηρέτες. Πρώτον, υπομονή πολύ. Δεύτερον, θλίψεις. Δεν μας κοροϊδεύει ο Χριστός, στον κόσμο θα έχετε θλίψεις. Αλλά μη φοβήστε, εγώ ενίκησα τον κόσμο, λέει ο Χριστός, και εσείς θα νικήσετε, και αυτή είναι η νίκη, η νική σας από τον κόσμο, η πίστης ημών. Θα έχουμε θλίψεις, η ζωή μας δεν θα είναι όλο χαρά, αν και θα είμαστε χαρούμενοι, αλλά θα έχουμε θλίψεις, ανάγκες, στερήσεις. Εφόσον είσαι υπηρέτης θα στερήσαι. Τι θα στερήσαι? Δεν θα έχεις αυτό που θέλεις, δεν θα έχεις αυτό που σου αρέσει, δεν θα έχεις αυτό που λογαριάζεις και σκέφτεσαι, αλλά θα έχεις αυτό που σου επιτρέπει ο Κύριος σου και ο ελάχιστον των αδελφών σου, μέσα στον οποίο θα βλέπεις τον Χριστό. Στενοχώριες, δυσκολίες, αδιέξοδα, κούραση. Ο υπηρέτης έχει θλίψεις, στερήσεις και στενοχώριες. Και όχι μόνο. Ο Απόστολος Παύλος, ραβδισμούς. Σε εμάς είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Φυλακές. Ακαταστασίες. Κόπους. Και εδώ στο κόπους να μείνουμε λίγο, αδερφοί, γιατί ο Απόστολος Παύλος ομολογεί λέγοντας ότι έκαστος από σας θα λάβει το δικό του μισθό στον ουρανό κατά τον κόπο με τον οποίο εκοπίασε στο έργο του Θεού. Το έργο του Θεού δεν γίνεται ακόπος. Δεν μπορείς να είσαι υπηρέτης και να μην κουράζεσαι. Δεν μπορείς να αφήνεις το αφεντικό σου να κουράζεται και εσύ να κάθεσαι, τότε δεν είσαι υπηρέτης, είσαι αφεντικό. Προλαβαίνετε να τιμάτε αλλήλους. Άστο, το κάνει αυτός. Όχι, το κάνω εγώ. Με κόπο. Αγρύπνιες στην προσευχή. Το παράδειγμά μας είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος όλη τη νύχτα προσευχότανε, μα είχε ανάγκη. Ο Υιός του Θεού, ο κεχρισμένος, ο Χριστός, ο Κύριος, είχε ανάγκη να προσεύχεται όλη τη νύχτα. Ναι, είχε ανάγκη για να ανταπεξέλθει το κακό της ημέρας. Ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση. Και όταν είσαι σε πόλεμη κατάσταση, χρειάζεσαι πυρομαχικά, οπλισμό,
που πρέπει να ανανεώνεται συνέχεια. Εν αγρυπνίες και εν νηστείες. Για σκεφτείτε τον Απόστολο Παύλο, αδερφοί, μέσα στον κόπο του, να ξανοιχτάει στις προσευχές. Κάντο, αδερφέ. Όχι να ξενυχτάς, αλλά μάθε να προσεύχεσαι νύχτα. Ωραίο είναι. Και ξεκούραστο, γιατί είναι χάρις από το Θεό. Μπορεί να δουλεύεις πολλές ώρες, αλλά αν θέλεις να είσαι ξεκούραστο στις ώρες που δουλεύεις, ζήτησε από τον Κύριο να σε ξυπνάει τη νύχτα να προσεύχεσαι. Μες στην προσευχή και θα σε ξεκουράζει και θα σε ευλογεί. Και θα σε βοηθάει. Δεν είναι το θέλημα του Θεού πρέπει να κοιμηθώ για να ξεκουραστώ. Βέβαια ο ύπνος ξεκουράζει και θα κοιμηθούμε. Δεν λέω να μην κοιμόμαστε. Αλλά υπάρχει και μια άλλη ξεκούραση, η αγκαλιά του Χριστού. Θυμάμαι μια φορά που ήμουν πολύ κουρασμένος και είπα θα κοιμηθώ. Και μετά λέω όχι θα προσευχηθώ. Ήταν αργά, πολύ κουρασμένος όμως ήμουνα. Μια φορά μου έχει συμβεί αυτό. Και πήγα μέσα σε ένα άλλο δωμάτιο, γονάτισα, προσευχήθηκα και με έπιασε ο ύπνος. Το πρωί ξύπνησα. Αλλά όταν ξύπνησα, αδερφοί, κοιμόμουν στο κρεβάτι μου και ήμουνα σκεπασμένος τόσο καλά όπως όταν ήμουνα μικρός και με σκέπαζε η μάνα μου. Απίστευτο ήτανε. Αφού δεν κουνιόμουνα, έτσι πως είχα σκεπαστεί, δεν ξέρω τι έγινε. Ό,τι έγινε στον ύπνο μου έγινε. Αλλά εκείνο που ξέρω είναι όταν ξύπνησα. Ξεκούραστος, χαρούμενος. Λέει η Γραφή, πλησιάσατε τον Θεό και θα πλησιάσει και αυτός εσάς. Είναι η πιο ωραία προσευχή αυτή. Πλησιάζεις τον Θεό, όχι για να του ζητάς. Θα του ζητήσουμε κιόλας και είναι ανάγκη να του ζητάμε. Γιατί μας προτρέπει, αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Αιτείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Αλλά μας λέει και ένα μυστικό. Πλησιάστε στο Θεό. Μόνο και μόνο να του εκφράσετε την αγάπη σας. Να του πεις αγαπάω Χριστέ μου. Τίποτα άλλο. Ούτε να τον δοξάσεις. Ακόμη ούτε και να τον ευχαριστήσεις. Αυτό δεν το είχα καταλάβει. Μέχρι που ήρθε ένα εγγονάκι μου που όταν ξυπνάει φωνάζει παππού, σηκώνει τα χέρια και τρέχει απάνω μου. Να δείτε πως πάω κι εγώ κοντά του. Το αγκαλιάζω, το αφήνω. Και εκεί που το έκανα αυτό ήρθε αυτό το εδάφιο. Πλησιάσατε το Θεό και λέω Χριστέ μου έτσι θέλω να σε πλησιάζω σαν το εγγονάκι μου το μικρό. Και το έκανα και με ευλόγησε ο Θεός. Να μην πω τίποτα άλλο. Δοκιμάστε αδελφοί αυτή την προσευχή. Το πλησίασμα στο Θεό. Όχι να του ζητήσεις, να του ζητάμε. Αλλά το πλησίασμα της αγάπης. Πως ένας νέος που αγαπάει τη γυναίκα του και ο γέρος λέει να αγαπάει τη γυναίκα του, αλλά λέω όπως ένας νέος που είναι ερωτευμένος και πηγαίνει στη γυναίκα του, την πλησιάζει και η γυναίκα του ανταποκρίνεται και το αντίστροφο. Πλησιάζει η γυναίκα και ο άντρας ανταποκρίνεται. Όπως η μάνα πλησιάζει το παιδί το μικρό και το παιδάκι μόλις βλέπει «Μαμά, μαμά». Έτσι αδερφοί, με αυτή την απλότητα. Γιατί υπάρχει απλότητα πίστης, αλλά και υπάρχει απλότητα αγάπης. Πλησιάσατε τον Θεό και θα πλησιάσει ο Θεός εσάς. Αυτό το πλησίασμα θέλω να το μάθουμε όλοι. Εγώ πρώτος, όλοι μας. Αυτό το ωραίο πλησίασμα της αγάπης, της αγκαλιάς ανοιχτής. Αμήν αδερφοί. Εν καθαρότητη λοιπόν, εν γνώση, για να τελειώσουμε, εν μακροθυμία, εν Χριστότητη, εν Πνεύματι Αγίου, εν αγάπη ανυποκρίτω, εν λόγω αληθείας, εν δυνάμει Θεού και με όπλα της δικαιοσύνης και επιθετικά και αμυντικά.
και δόξα θα έρθει στη ζωή μας και ατιμία και εφημία και δυσφημία. Σαν πλάνους θα μας θεωρούνε, αλλά εμείς θα ξέρουμε ότι είμαστε αλήθειες. Αγνοούμενοι θα είμαστε, αλλά εμείς ξέρουμε ότι μας γνωρίζει καλά ο Θεός, γιατί το στερεό θεμέλιο μένει. Ο Θεός γνωρίζει τους όντας αυτού. Ως αποθνίσκοντες, αλλά ειδού ζούμενα. Ως παιδευόμενοι, αλλά δεν θανατωνόμεθα. Ως λυπούμενοι, αλλά πάντοτε χαίροντες. Ως πτωχοί, αλλά πολλούς πλουτίζοντες. Και ως μηδέν έχοντες, αλλά τα πάντα κατέχοντες. Αμήν.